Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε Trader Life Simulator, το παιχνίδι που έχω τη δική μου επιχείρηση, το δικό μου σούπερ μάρκετ δηλαδή, και σιγά σιγά εξελίσσομαι. Το προηγούμενο πάρτι είδα το ότι έγινε ένα κακό πράγμα, είχα χάσει όλη την πρόοδό μου, αλλά όλο αυτό οδήγησε στο να συμβεί κάτι τέλειο. Αφάσισα να βάλω σε easy μου το παιχνίδι και τώρα δείτε τι γίνεται. Έχουμε 25 χιλιάρικα. Τα πράγματα λοιπόν έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα σε αυτή την ζωή και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Μόλις κοιμήθηκα, ας κάνουμε λίγο ένα μπανάκι για την ανάγκη μας, για να πάμε από το μαγαζί μας και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Βροχερή μέρα η σημερινή, αλλά δεν πειράζει. Είναι όλα καλά. Με 25 χιλιάρικα στην τσέπη. Δεν έχω τρομάσει τίποτα. Δεν θυμάμαι σε τι κατάσταση έχω φύγει στο σούπερ μάρκετ. Έχω πολλές μέρες να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αλλά θα τα βολέψουμε όλα σιγά σιγά. Βέβαια, σε αυτό το σημείο και μέχρι να φτάσουμε στο σούπερ μάρκετ, να σας υπενθυμίσω ότι κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το link από όπου μπορείτε να αγοράσετε όλο μου το merch. Έχω πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Οπότε τσεκάρετε το link στην περιγραφή και κάντε τις αγορές σας. Φτάσαμε. Το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση είναι? Πάρα πολύ καλά. Έχουμε εδώ τον υπάλληλό μας. Πρέπει να του δώσουμε ένα όνομα. Θα ήθελα να τον λένε Τάκη, αλλά δεν του πάει το Τάκης. Ωστόσο θα τον λέω Τάκη. Ταυτίστηκες. Παιδιά, η δουλειά πηγαίνει πολύ καλά. Έχω κάνει μια τέλεια τακτοποίηση εδώ πέρα. Έχω πάρει πάρα πολλούς πάγκους και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κι άλλους. Έχω εδώ πέρα την κατάψυξη για να έχω όλα αυτά τα κατεψυγμένα προϊόντα. Γενικά έχουμε ακόμη πάρα πολλά πράγματα να αγοράσουμε, αλλά όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Τι άλλο μπορώ να προσθέσω? Πρέπει λίγο να σκεφτώ τη λογική του πώς θα βάζω πράγματα για να ξέρουμε να αγοράσουμε έπιπλα. Ίσως είναι καλή ιδέα να αγοράσω όλα τα έπιπλα, να γεμίσω όλο τον όροφο αυτό, γιατί στη συνέχεια το παιχνίδι μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας και σε δεύτερο όροφο. Οπότε ναι, μπορώ να το κάνω αυτό, απλά πρέπει να το πάμε ανάλογα με τις ανάγκες. Η κατάψυξη που έχουμε είναι αρκετά μεγάλη. Ίσως μπορώ να βάλω και μία αντίστοιχη εδώ πέρα. Θέλουμε σίγουρα κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά να βάζουμε, μία επιφάνεια για να βάζουμε φρούτα και λαχανικά. Πάω μία βόλτα από τα IKEA της πόλης, που δεν είναι IKEA, αλλά τώρα εγώ τα λέω έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Καλησπέρα σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Αυτά και τα πατατάκια τα έχουμε. Αυτό τι είναι? Δεν είναι ψυγείο. Ναι, ψυγείο είναι βασικά. Είναι ψυγείο. Αυτό εδώ είναι cake fridge. Έχουμε και αυτό το cake fridge, το οποίο είναι αρκετά ωραίο. Αυτά τα μικρά, όχι. Πρέπει να σκεφτώ. Θα πάρω αυτό. Το πήρα. Τέλεια. Συνεχίζω. Αχ, ξέρετε τι δεν μ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει που δεν έχουν όλα τα ίδια χρώματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουν τα ίδια χρώματα. Και έχουμε και αυτό το ψυγείο, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στη μέση. Το παίρνω και αυτό. Και τι άλλο να πάρω? Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζονται τέτοιο ψυγείο, αλλά θέλουμε κάτι σε ράφι. Αυτό το ράφι δεν μ' αρέσει για φρούτα και για λαχανικά. Ίσως πρέπει να πάρω αυτό για να αφήνουμε πάνω τα λαχανικά. Αυτό είναι πολύ εργοστασίου μετά. Και αυτά είναι πολύ μικρά. Έχει κάτι άλλο? Όχι, όλα αυτά είναι μετά έξτρα. Εδώ έχει και άλλον όροφο. Τι γίνεται εδώ? Όχι, δεν με αφήνει να πάω κάπου. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Θα πάρω και ένα τέτοιο. Α, αυτά έχουν και από πίσω. Αυτά δεν έχουν από πίσω. Small wall, large wall shelf. Δεν είναι πιο μεγάλο. Πάρουμε και ένα μεγάλο. Λογικά κάποιο θα το πλήσουμε. Βασικά θα πάρω δύο μεγάλα. Και θα πάω προς το μαγαζί. Εντάξει, η αυτοπεποίθηση που αισθάνομαι επειδή έχω πολλά λεφτά δεν υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Πλέον δεν σκέφτομαι τίποτα, απλά αγοράζω. Αν ποτέ το παίξετε, σας προτείνω κατευθείαν να πάτε στο easy mode. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα να το παίξω σκληρή Κωνσταντίνα για να ξεκινήσω με τα δύσκολα. Θέλω να πάρω τα λεφτά του ταμείου. Γιατί αισθάνθηκα λίγο ότι πέφτουν τα λεφτά μου και δεν είχα αυτοπεποίθηση. Πάμε εδώ πέρα. Α, εδώ το έχετε δει τι γίνεται. Δεν θυμάμαι να σας το έχω δείξει, θα σας το ξαναδείξω. Έχω όλα αυτά τα κουτιά που είναι πράγματα που δεν χωρούσαν εκεί πέρα για να τα έχω τακτοποιημένα, οπότε τα έβαλα εκεί. Έχω δηλαδή και την καβάντζα μου. Και τώρα πάμε να δούμε με ποια λογική θα βάλουμε τα πράγματα. Έχουμε το cake fridge. Το ψυγείο για τα cake και γενικά τα ψωμιά και όλα αυτά θέλω να είναι κάπου κοντά στο ταμείο. Γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπει ο άλλος φεύγοντας και το τσιμπάει. Και επίσης χρειάζεται και ο υπάλληλος να βοηθήσει. Δεν είναι το παίρνεις από το ράφι και το πας στο ταμείο. Πρέπει αυτός να το βγάλει και να στο δώσει. Οπότε, ίσως μπορούμε να το βάλουμε κάπου εδώ. Τι να το βάλουμε εδώ? Να έχει δηλαδή έναν διάδρομο εδώ που θα κάνει και να περνάει από δίπλα, να βλέπει τα κέικ, να του μυρίζουν και να λέει θα έτρωγα ένα κεκάκι τώρα. Ας το τσιμπήσω. Αρέσει αυτή η ιδέα.
Και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι καλά. Για να δω. Ναι, είναι καλά, χωράνε. Οπότε θα τα βάζουμε εδώ μέσα. Α, αλλά το έβαλα. Από πού πρέπει να είναι ανοιχτό? Μάλλον πρέπει να είναι από την άλλη ανοιχτό, οπότε θα το ξαναβάλουμε. Και λογικά εδώ πάνω θα βάλουμε και αυτά. Τα ψωμιά έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι λες και είναι στον αέρα. Παίρνω εγώ το έπιπλο και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι, εντάξει, είναι λίγο τι να είναι, αλλά εμένα μου αρέσει, εντάξει. Θα βάλουμε λοιπόν το ένα ράφι εδώ. Είναι στραβό. Λίγο μόνο. Καλά είναι. Και το άλλο θα το βάλουμε από εδώ. Συμπαθητικό. Και μέσα θα βάλουμε τα ψωμάκια μας. Τι άλλο να βάλω. Κάτσε να δω τι πήρα. Wall rack. Όχι, δεν το θέλω. Wall door frame. Door, μάλιστα. Wall shelf. Α, ωραία, ωραία. Έχουμε αυτό το ψυγείο, το οποίο είχα πει ότι θα βάλω εδώ. Απλά πρέπει να το βάλω σε ένα σημείο που θα χωράει ο κόσμος. Όχι ότι βλέπετε κάποιον να περνάει, αλλά ξέρετε, τουλάχιστον εγώ περνάω. Εδώ είμαστε καλά. Είναι λίγο στραβά γενικά τα πράγματα. Αν πάρουμε δηλαδή τις ευθείες και δούμε. Δεν πάει πολύ καλά, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή με αυτό το παιχνίδι. Και πάμε να δούμε που θα βάλουμε τα λαχανικά μας. Τα λαχανικά θα τα βάλουμε. Large wall shelf. Και αυτό από τη μία έχει μόνο. Οπότε πρέπει να πει σε τοίχο. Να τα βάλω εδώ στο βάθος. Θα ήθελα να είναι εδώ, αλλά για να δω λίγο. Το μικρό που πήρα πώς είναι. Δεν το λες και μικρό. Μάλλον θα το βάλω εδώ. Ναι. Θα βάλω τα δύο μεγάλα δίπλα-δίπλα. Και πιστεύω ότι θα είναι καλά. Καλά τώρα. Τέλεια τοποθέτηση από την Κωνσταντίνα. Και τώρα εδώ πέρα πρέπει να το γεμίσουμε με λαχανικά. Τα καρπούζια θα τα βάλουμε κάτω για να μπορεί να τα πιάνει ο κόσμος. Γιατί είναι βαριά. Και άμα είναι ψηλά δεν θα φτάνουν. Ενώ ας πούμε ντοματούλες μπορώ να τις βάλω σε αυτό το ύψος. Από τη μία θα έχουμε τα λαχανικά, από την άλλη τα φρούτα. Ρε, τι ωραίο που το φτιάχνω! Εντάξει, δεν μ' αρέσει που έχω άδεια ράφια, αλλά καλύτερα να φτιάξω λίγο τους χώρους και τα λοιπά και μετά να τα γεμίσω τα ράφια. Να μην τρώμε όλο το βίντεο για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλα. A few moments later. Θα πάω να πάρω. Ναι, μόλις είπα ότι δεν θα γεμίζω τα ράφια και τώρα θέλω απλά να πάρω κέικ και τέτοια για να βάλω μέσα. Αυτά του φούρνου που πήρα, στο ψυγείο του φούρνου, οπότε θα πάω. Συγγνώμη, ξέρω ότι αλλάζω τα λόγια μου και τις αποφάσεις μου, αλλά τι να κάνω. Θα σου πω την αλήθεια, θα τα πάρω όσο και να κάνουνε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω κέικ. Όλα είναι κέικ. Όλα είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα, το πήρα το κέικ. Φαντάζομαι ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Γιατί αν είναι όλα σοκολατένια θα απογοητευτώ. Θα πάρω και ντόνατ. Πρέπει να έρθω από εδώ για να το πάρω. Τουλάχιστον το brick bread είναι σε καλή τιμή. Και δεν με νοιάζει, εγώ θα τα πάρω και τα ντόνατ. Ναι, τα πήρα. Ωραία, κλείνουμε το πορτμπαγκάζ και πάμε. Θα σταματήσουμε λίγο πάλι από το IKEA Furniture Shop. Γιατί θέλω να πάρω άλλο ένα από αυτά τα μικρά. Ωραία. Μπορεί να πάρω και φυτά. Α, μπορεί να πάρω και φυτά! Πήρα! Θα πάμε και από το Μανάβι. Έχω μάθει την πόλη απ' έξω. Ούτε το χωριό μου δεν το ξέρω τόσο καλά. Ο Μπούτσερ... Πώς βάζω πράγματα στον Μπούτσερ? Αυτά που τι θέλουνε. Α, δεν μπορώ να αγοράσω. Α, μπορώ να αγοράσω από αυτά όμως. Δεν το ήξερα τόσο καιρό. Λουκάνικα, κρέας, τσίκεν. Τι! Δεν μου τα έχει ζητήσει κανένας. Είναι επόμενο στάδιο που πρέπει να ξεκλειδώσω. Γιατί φοράς γυαλιά? Και το fish shop. Α, εδώ βάζει τα ψάρια αυτός ο τύπος. Σε αυτά. Ενώ εγώ, ό,τι να είναι πήγα να κάνω. Ευτυχώς ήρθα μια βόλτα από το μαγαζί σας και με ξεστραβώσατε. Ας πάρω τα τέτοια ράφια ήθελα ρε εσύ. Πού τα πήρες? Watermelon. Open the door. Κάτι έχει πάει λίγο έτσι όπως πάρκαρα. Δεν μπορώ να τα ορτώσω πολύ καλά. Θα πάρω μόνο αυτά που έχουν good price. Όχι ότι έχω πρόβλημα οικονομικό, αλλά λίγο να το ζήσουμε ότι παίζουμε ένα παιχνίδι που είναι λίγο δύσκολο, ρε. Είμαστε πολύ ράφιλες. Έχει πάει 9 η ώρα εντωμεταξύ. Καλά θα ήταν σιγά σιγά να πάω στο μαγαζί μου. Καλησπέρα, ήρθα.
τα είπαμε από εδώ τα φρούτα, ε. Κάτω τα καρπούζια που είναι βαριά, τα καρπούζια του Βαγγέλη είναι ζάχαρη, είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Να πάρουμε εδώ όλα τα πράγματα που έχουμε, πιπεριές, ντοματούλες, μιλαράκια και αφού ξεφόρτωσα όλο το αυτοκίνητο θα πάρω το ταμείο το σημερινό, 5.000. Αλλά θα κλείσω το μαγαζί μου και θα πάω για υπνάκο, γιατί δεν θέλω πάλι να κοιμηθώ πολύ αργά. Θέλω αύριο η μέρα να είναι καλύτερη. Ξυπνήστε όλοι, πάμε στο μαγαζί να δουλέψουμε. Ο υπάλληλος το καλό που του θέλω να έχει πάει ήδη. Αφού εγώ βάλω πηγαίνει αυτόματα τον ποτάκι, τι λέω. Τον κοροϊδεύω. Ήρθα, τάκι. Ήρθα, μην αγχώνεσαι. Πάμε λίγο να πάρουμε τέτοια. Να τακτοποιήσουμε εδώ τα φρουτάκια μας. Να βάλουμε τα μιλαράκια. Όπως μπορούμε για να χωρέσουν όσο περισσότερα γίνεται. Έχουμε και πράσινα μήλα. Θα τα βάλουμε δίπλα, μην τα μπλέξουμε. Λίγο εδώ τα ισορροπώ περίεργα. Καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Ίσως πρέπει να τα βάλω έτσι αυτά, γιατί είναι κρίμα να είναι στην άκρη του ροφιού. Έτοιμα να πέσουνε. Ορίστε, τακτοποίησα τα φρούτα και τα λαχανικά που είχα και πάμε να προσθέσουμε τώρα και τα ντόνατ μας, τα οποία αυτός είχε βάλει πολύ αραιά μεταξύ τους. Να φέρω από εδώ την κούτα μου. Πρέπει να χωρέσω 5 στο ένα ράφ και 5 στο άλλο. Μπορώ να ανέβω εδώ πάνω. Τέλεια. Brick bread, αυτό θα το βάλουμε στο καινούριο που πήρα, που είναι το bread self. Place. Απλά πρέπει να είναι ανοιχτό από αυτή την πλευρά. Και βάζουμε εδώ μέσα τα ψωμάκια. Πάλι 5 στο ένα και 5 στο άλλο ράφι. Ω, τέλεια! Και τώρα θα βάλω και τα cake. Δείτε τι ωραία και λαχταριστά που είναι. Μπορώ να σκύψω. Α, να τα. Ρε! Αχ, έχει όλα τα χρώματα. Πόσα χωράει. Πόσα έχω βάλει. 5. Δεν θα τα πάρει όλα τα cake μου. Τι cake, τούρτα είναι αυτό, δεν είναι cake. Γιατί ξένοι αυτά τα λένε cake. Άλλο το κέικ, άλλο η τούρτα. Θα μου πεις αφού είναι birthday cake η τούρτα. Δεν είναι το ίδιο. Θα τα αφήσω εδώ πίσω. Μην τα φας, σε βλέπω. Θα τα φάω. Ρε, δείτε τι ωραίο φούρνο που έχω. Εντάξει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Τα έχω καταφέρει τέλεια. Αχ, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη αυτή τη στιγμή. Δεν θα ασχοληθώ με ψάρια. Μόνο και μόνο που φτιάξα αυτόν το φούρνο, έχω καλυφθεί. Εννοείται ότι κάποιος έπρεπε να πάρει ντόνατ για να μου χαλάσει τη συμμετρία, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη. Εγώ θα πάρω τα δεκαπλάσια λεφτά. Οπότε, αφού κάναμε αυτόν τον τέλειο φούρνο και αρχίσαμε να κάνουμε και τα λαχανικά και τα φρούτα μας, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας άρεσε και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Και αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!